Αναστάτωση προκλήθηκε τις προηγούμενες μέρες από το τσίμπημα που δέχθηκε στο πόδι από θαλάσσια ανεμόνινες 9χρονο στο Καλαμάκι Κορινθίας. Σε πρόβλημα που με το χρόνο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, εξελίσσεται και η παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Και για τους κινδύνους των θαλάσσιων οργανισμών θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Πάφρα, που είναι υποψήφιος διδάκτορα θαλάσσιας βιολογίας και είναι μαζί μας στο Δελτίο. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας απόψε για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν στις θάλασσες και κυρίως τον Αύγουστο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έχουμε μεγαλύτερη εμφάνιση και διάδοση των συγκεκριμένων οργανισμών? Ωραία. Ας μιλήσουμε αρχικά για τις θαλάσσιες ανεμόνες. Έχουν εντυπωσιακά χρώματα. Μοιάζουν λουλούδια στην όψη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα μέρος της θαλάσσιας πανίδας, δηλαδή είναι ζώα. Α, δεν είναι φυτά. Γιατί οι περισσότεροι κάνουν αυτή τη σύγχυση ότι είναι φυτά. Μάλιστα. Είναι ένα ιδραίο είδος, mm-hmm. δηλαδή είναι προσκολλημένη ή πάνω στα βράχια ή στην άμμο και εντοπίζεται σε βάθη μέχρι και τα 50 μέτρα. Στα πλοκάμια της υπάρχει μια μικρή ποσότητα τοξίνης, η οποία όμως χρησιμοποιείται για αμυντικό μηχανισμό. Ναι. Για να είμαστε ασφαλείς, δεν πρέπει να ερχόμαστε σε επαφή μαζί της. Και αν θέλουμε πάλι να εξερευνήσουμε το βυθό, μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε μια παρατήρηση. Τώρα, σε περίπτωση όμως που κάποιος δεχτεί κάποιο τσίπημα από τη θαλάσσια ανεμόνη, θα υποφέρει από έντονους πόνους και ενοχλητική φαγούρα, και υπάρχει περίπτωση να παρουσιάσει και αλλεργική αντίδραση, όπου θα υπάρξει αναφυλαξία. Ναι. Τώρα, σε περίπτωση ελαφριάς αλλεργικής αντίδρασης, τότε η θεραπεία γίνεται με κορτιζονούχα κρέμα. Αν όμως μετά το τσίπομα αρχίζει να πρίζεται ή εμφανίζει άλλα συμπτώματα όπως δύσπνοια, τάση προς εμετό και αυτά, καλύτερα είναι να συμβουλευτεί το νοσοκομείο και σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί θα πρέπει να του χορηγηθεί ενέσιμο κορτιζόνιο. Μάλιστα. Είναι ένα τοξικό φυτό δηλαδή, το οποίο το συναντάμε και στα ριχά. Είναι ένα τοξικό ζώο, το οποίο συναντάται και σε ριχά νερά. Μπορεί να συναντηθεί και από ένα μέτρο νερό. Και σε ένα μέτρο νερό δηλαδή. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξή του? Οι συνθήκες επηρεάζονται από τη θερμοκρασία, την αλατότητα, όπως και τα άλλα ζώα. Υπήρχαν πολλά χρόνια στις ελληνικές θάλασσες, απλώς τώρα εμφανίστηκε στο παιδί. Αυτό είδαμε σε μεγάλο βαθμό το κάψιμο, επειδή όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο ήπιο και απαλό είναι το δέρμα του, άρα θα εμφανιστεί σε μεγαλύτερη έκταση. Σε μεγαλύτερη έκταση. Καλό πάντως είναι όλοι να έχουν μαζί τους στη θάλασσα τα κατάλληλα σκευάσματα, τις αλυφές, για να φυσικά, σε κάθε περίπτωση, αλυφές, για τις πρώτες ανάγκες. Σωστά. Μάλιστα. Πάμε και στον λαγοκέφαλο, που αποτελεί πονοκέφαλο και για ψαράδες, κυρίως για ψαράδες, σημαντικό θέμα. Παρά για λουόμενους, έτσι δεν είναι? Σωστά. Υπάρχουν κάποια είδη, όπως είναι ο λαγοκέφαλος και το λιοντόψαρο, που έχουν μπει στη Μεσόγειο από τη διόρυγα του Σουέζ. Mm-hmm. Σημαντικό είναι να πούμε εδώ πέρα ότι ο λαγοκέφαλος, θα πούμε συγκεκριμένα γιατί αυτό το είδος θα μιλήσουμε τώρα, ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη φορά επίσημα καταγραφή μου το 2005. Ο λαγοκέφαλος έχει τοξικό κρέας και αν καταναλωθεί από τον άνθρωπο μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα, ακόμη και θάνατο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε εδώ, και σε αντίθεση με το λεοντόψαρο, το οποίο το δηλητήριό του το έχει στο ραχείο, στο κοιλιακό και στο ιδρικό πτερύγιο. Άρα, αν αφαιρεθούν αυτά από το λεοντόψαρο, θα μπορεί να είναι ένα είδος προς κατανάλωση. Το βασικότερο όμως πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα ξενικά είδη που είναι ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο είναι ότι είναι απαλλαγμένα από τους εχθρούς τους. Άρα αυτό κάνει καλές συνθήκες ευνοϊκές ώστε να αυξηθούν. Τώρα ο λαγοκέφαλος μπορεί να επιτηθεί στον άνθρωπο γιατί είναι ένα επιθετικό γενικά ψάρι, όπως έχουμε δει και διάφορες ειδήσεις στο παλαιότερο χρόνο να έχουν δαγκώσει και ακόμα να κροτιάσει δάχτυλο ανθρώπου. Καλά είναι να προσέχουμε που κολυμπάμε. Και ένα σημαντικό πρόβλημα που δημιουργεί τώρα στους αλείς είναι ότι στα νερά, ειδικά της Κρήτης, οι ψαράδες ρίχνουν δίχτυα, ρίχνουν παραγάδια και βγάζουν μόνο αλλιεύματα λαγοκέφαλου, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι αξιοποιήσιμος, με αποτέλεσμα να μην έχουν κέρδος οι επαγγελματίες ψαράδες, άρα δεν μπορούν να βγάλουν τα κάψιμά τους, άρα θα έχουν σημαντικό πρόβλημα, άρα να αυτά τους στάσει, να μην μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα.
το οποίο χρειάζεται σύντομα χρονικό διάστημα μέτρα ώστε να γίνει αξιοποιήσιμο αυτό το είδος, διάφορα να το χρησιμοποιήσουν για ιχθυοτροφές, θα δούνε διάφορες έρευνες οι οποίες θα τρέξουν, ώστε να μπορέσουν αυτό το είδος να επιφέρει κέρδος στους αλείς, γιατί από τις θάλασσες θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μειωθούν τα αποτελέσματα όπως βλέπουμε. Να βγει και κάτι καλό μέσα από όλο αυτό δηλαδή. Μάλιστα, οι λεόμενοι μπορούν να τους συναντήσουν σε οποιαδήποτε θάλασσα. Πού συχνάζει συνήθως, πού ζει. Οι λαγοκέφαλοι έχουν εισέλθει από τη, μέσω από τις διόρυγες της Σουέζ. Όσο βλέπουμε τα νερά και αυξάνονται, τόσο περισσότερα έρχονται. Στα νερά του Εβοϊκού έχουμε μία σύλληψη ενός λαγοκέφαλου στο Πόρτο Μπούφαλο που ενημερώθηκα πριν λίγες ημέρες. Στα και εδώ μας στην δική μας περιοχή, δηλαδή και στον Εβοϊκό κόλπο. Ναι. Και στον Εβοϊκό, αλλά πάρα πολύ μικρός πληθυσμός, 1 με 2 άτομα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό ακόμα, ώστε να δημιουργηθούν κάποια ερευνητικά προγράμματα, να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό, γιατί θα κάνει τεράστιες ζημιές και στους επαγγελματίες αλής, αλλά θα πειράξει την τροφική αλυσίδα και του οικοσυστήματος. Ναι. Και είναι και επικίνδυνο, όπως μας είπες και πιο πριν, όχι μόνο να καταναλωθεί, αλλά να έρθει και σε επαφή με τον άνθρωπο. Γι' αυτό ότι στη σάρκα του είναι τοξικό ψάρι, ενδεχόμενος πολλά μηνύματα από εραστέχνες, κυρίως ψαράδες, με ρωτάνε αν μπορώ να το φάνω αυτό το ψάρι. Είναι σημαντικό αυτό γιατί δεν έχουν ενημερωθεί, ούτε έχει βγει κάποια επίσημα να πούν ότι ο λαγοκέφαλος είναι τοξικός και δεν μπορεί ο άνθρωπος να το καταναλώσει. Ναι, ακριβώς. Πάμε λίγο και στις μέδουσες. Έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις ελληνικές θάλασσες, γιατί συνήθως βλέπουμε να βγαίνουν εκεί μετά το 15 Αύγουστο. Οι μέδουσες αυτή τη στιγμή έχουν περάσει περισσότερες εξάρσεις των μέδουσών. Πρέπει να προσέχουμε όμως και πάλι, γιατί είναι θαλάσσιοι οργανισμοί οι οποίοι ζουν στο νερό. Να σκεφτόμαστε πάντα ότι εμείς στη θάλασσα είμαστε επισκέπτες. Σημαντικό πάρα πολύ πρέπει να προσέχουμε τη μοβ μέδουσα, η οποία θα πρέπει να κάνουμε θυσίες πρώτες βοήθειες, όπως είπαμε και με το, πριν με την ανεμόνη. Άρα ξεπλένουμε με θαλασσινό νερό. Σημαντικό να έχουμε μαζί μας και μαγειρική σόβα, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν εκθέτουμε στον ήλιο, δεν χρησιμοποιούμε αμμονία σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες που έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή. Και αν δούμε ότι εμφανιστεί κάτι, όπως είπαμε πριν, πρίξιμο, τάση προς εμετό, τρέχουμε στο κοντινότερο ιατρείο ή νοσοκομείο. Ναι. Καλά είναι, ένα tips που μπορούμε να δώσουμε τώρα στους καλοκαιρινούς κολυμβητές μας, είναι ότι επειδή οι μέδουσες είναι οργανισμοί οι οποίοι μετακινούνται με τα θαλάσσια ρεύματα, αν θέλουμε να τις αποφύγουμε, πάμε αντίθετα από τα ρεύματα, άρα η μέδουσα δεν θα μπορέσει να έρθει πάνω μας. Μάλιστα. Άρα την μοβ μέδουσα δεν την αντιμετωπίζουμε, μας είπες, με αμμονία, ενώ την ανεμόνη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ούτε στην ανεμόνη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αμμονία, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες που μας δίνουν οι γιατροί. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό υπόλοιπο Εμείς καλοκαιριού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.